Χριστός Ανέστη, Χριστός, το φως, η ελπίδα, η ζωή του κόσμου Ανέστη. Αγαπητά μου φωτόμορφα παιδιά της Εκκλησίας μας, η Αγία μας Εκκλησία, φιλάνθρωπα, μας καλεί και εφέτος αυτήν την μεγάλη βραδιά της Αναστάσεως, να λάβουμε φως εκ του ανεσπέρου φωτός για να φωτιστούν τα σκοτάδια της ζωής μας και μας προσφέρει ελπίδα Χριστού, την ελπίδα της Αναστάσεως Του ως εγγύηση της συναναστάσεως του ανθρώπου που τόσο την έχουμε ανάγκη στους καιρούς αυτούς της απελπισίας. Εορτάζομαι και πάλι την εκνεκρόν Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού εορτάζομαι το ημέτερον Πάσχα, το πέρασμα και την έξοδό μας από το σκότος της αμαρτίας στο φως και την ελπίδα και από τα δεινά και τη δουλεία στην ελευθερία και την χαρά της εν Χριστώ αναστημένης ζωής. Και όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί λέμε πως εορτάζομαι, ασφαλώς εννοούμε ότι βιώνομαι ότι ζούμε το γεγονός στην πνευματική του διάσταση και με τον τρόπο αυτό πληρούνται από φως οι υπάρξεις μας. Φως το οποίο διαλύει τα σκοτάδια μας, τη ζάλη των αμφιβόλων λογισμών μας, το σκοτασμό της αυτοειδωλοποίησης και αυτοθέωσής μας. Ο Αναστάς Χριστός ανέτειλεν εκ του τάφου ωραίος, χαρίζοντας φως ανέσπερο, ειρήνη αδιάπτωτη, χαρά ανεκλάλητη, αγαλίαση θεόσδοτη, άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Γι' αυτό και του ψάλουμε το ιστινέγερ την σου καυχόμε, ο γάρ σου ζωή μου, διότι ο Αναστάς Χριστός είναι το φως του αληθινό που διαλύει τα σκοτάδια της ύπαρξης του κάθε μας. Είναι αγάπη που αποδιώκει τον φόβο γύρω μας και εισέρχεται μέσα μας και στον κόσμο μας των θυρών των καρδιών μας πολλές φορές και κλεισμένων για να μας ελευθερώσει. «Νην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακθόνια βιώνουμε στους καιρού μας μια πρωτοφανή ελληλουχία γεγονότων που δοκιμάζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα και τις προσωπικές μας αντοχές. Πόλεμοι, αναγκαστικοί εκπατρισμοί και μεταναστεύσει εξαθλίωσης, περιβαλλοντικές κρίσεις, πολύμορφη βία, κοινωνικές ανισότητες, πανδημίες, παντού ανησυχία και φόβος, αφού κυριαρχούν διαμάχες, έριδες, αναταραχές, ναρκωτικές ιδεολειψίες και ουσίες και αντιχριστιανικά μηνύματα. Ο κόσμος μεριμνά περί άλλων και την ίδια ώρα αυξάνονται τα φαινόμενα της βίας και της εγκληματικότητας, οι εκδηλώσεις της παραβατικότητας των νέων, οι ανθρωποκτονίες και το χειρότερο οι αυτοκτονίες που εδώ στον τόπο μας δυστυχώς υπάρχει μια θλιβερή πρωτιά. Όλα αυτά μας οδηγούν σε ανιρήνευτους κόσμους. Βλέπουμε κυκλουμένοι υποστρατοπέδων την Ιερουσαλήμ. Ακούμε θρήνο και κλαθμό και οδυρμό πολύ για την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων στους πολέμους της αλαζονικής μισανθρωπίας μεταξύ των οποίων άμαχοι, αθώα παιδιά και γυναίκες, θύματα ανελαίτων γενοκτονιών, πέρα από κάθε λογική. Ένας ολόκληρος κόσμος εμφανίζεται σε σύγχυση, ταραγμένος, αποπροσανατολισμένος, συνοχή εθνών εναπορία, που συχνά δεν αντιδρά ή δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Οι πνευματικοί νόμοι παραβιάζονται. Το θέλημα του Θεού αμφισβητείται. Ο Χριστός ως πλάνος Θεός συκοφαντείται και το αυτίδωλον του ανθρώπου κατά τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης προβάλλεται έντονα και διαρκώς, οδηγώντας έτσι σε μία άλλου είδους ειδωλολατρία. Αλήθεια, όλα αυτά δεν φανερώνουν τελικά πόσο ευτελίζομαι την ίδια μας τη ζωή πόσο την μετατρέπουμε από παράδεισο σε κόλαση για τους άλλους και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Η Ανάσταση του Χριστού έρχεται εδώ ακριβώς να δώσει το αληθινό νόημα της ζωής σε όλους εμάς που είμαστε η εντισμνήμαση του παρόντος κόσμου και του παρόντος αιώνος. Σε αυτόν τον Αναστάσιμο Επανευαγγελισμό έρχομαι απόψε να υπουργήσω πατρικά από μέρους της Εκκλησίας και να ζητήσω παρακλητικά την προσευχή σας. Να ζητήσω την προσευχή σας για αυτόν τον κόσμο και τα εξυπαιτιότητός του παθήματά του. Για τον καθένα από εμά και τους κασμούς του, για τα λάθη και τα πάθη του. Αλλά και για την Ανάστασή του. Την έγκαιρση του από αυτά και για την πνευματική του αναγέννηση και αλλαγή. Να ζητήσω την προσευχή σας για αυτόν τον κόσμο που δοκιμάζεται από αντιχριστιανικές ιδέες και αντιευαγγελική ζωή, που χάνει το δρόμο του, που χάνει την ψυχή του και γίνεται αφιλόξενος για τον ίδιο του τον εαυτό. Την προσευχή σας για όσους δεν έχουν γευθεί τη χαρά που παρέχει το μήνυμα της Αναστάσεως, για όσους θεωρούν πως τα πάντα μηδενίζονται κατά την έξοδό μας από τα σχήματα τούτου του κόσμου, για όσους όπως τον άφρο να λένε πως ουκέστη Θεός. Την προσευχή σας για την Ανάσταση ανθρώπων και λαών που στενάζουν, που σταυρώνονται καθημερινά από ανελεύθερα πολιτικά συστήματα, ιδιοτέλειες και συμφέροντα των εμπόρων των εθνών. Την προσευχή σας επιθυμώ να ζητήσω τέλος για την όπου γη σε σταυρωμένη η Εκκλησία μας, που πάσχει για να μας ανασταίνει από τις πτώσεις μας, που υπάρχει για να μας ανατροφοδοτεί διαρκώς με το φως, τη χαρά και την ελπίδα της Αναστάσεως. Αδελφοί, λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι. Η δύναμη της Αναστάσεως, δύναμη συγχωρήσεως και αναγεννήσεως, διαλύει κάθε ανθρώπινο πανικό και διασκορπίζει κάθε ενδιασμό. Η Ανάσταση, είναι η καρδιά και το κέντρο των γεγονότων της πίστεως. Η καρδιά τελικά της ανθρωπότητας. Είναι το κέντρο της ζωής. Αυτό που της δίδει νόημα και αξία. Αν θέλουμε να τη ζήσουμε έτσι, σήμερα η Εκκλησία μας καλεί να κάνουμε μια νέα αρχή. Συγγνώμη γάρεκ του τάφου ανέτηλε, για να ζήσουμε αληθινά και αιώνια. Αυτήν τη νύχτα της Αναστάσεως, Παρακαλώ όλους μας να τη ζήσουμε στην πραγματική της διάσταση, όχι επιφανειακά, αλλά οντολογικά, αληθινά και υπαρξιακά. Η Ανάσταση του Χριστού μας μπορεί να φέρει το Πάσχα και στη δική μας ζωή, αρκεί να το θελήσουμε και να συνεργήσουμε. Εύχομαι η ευλογία του Αναστάντος Χριστού να πλημμυρίζει τη ζωή μας η χαρά και η ειρήνη Του να διέπει τον κόσμο μας και το φως Του να φωτίζει τον καθημερινό βηματισμό μας. Αληθώς ανέστη ο Κύριος μας. Καλή Ανάσταση στον εσταυρωμένο κόσμο μας. Καλή Ανάσταση σε όλους εμάς τους εσταυρωμένους ανθρώπους που την προσδοκούμε. Χρόνια πολλά.